Παρακολουθείτε πάντοτε την τηλεόραση τη Ναυτεμπορική. Είναι 8 και 36 πρώτα λεπτά και είναι η ώρα, νομίζω, από τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Να πάμε στον κόσμο των υδρογόνων. Ναι. Να δούμε εάν. Αν... Έρευνε, εξορίξει και πάει λέγοντα. Έχει πάει 10 χρόνια μπροστά νομίζω. <ΣΣΣ> Είμαστε ακόμα στι σεισμικέ έρευνε <ΣΣ> για να φτάσουμε στι εξορίξει. Κάτσε να ρωτήσουμε του ειδικού. Είναι εδώ μαζί μα ο κύριο Γιάννη Μπράχο, πρώην Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικό σε θέματα ενέργεια και γεωπολιτική κυρίω. Κύριε Μπράχο, ε, καλημέρα, καλώ ήρθατε. Καλώς και σήλθατε. να πάω κατευθείαν στην ερώτηση και <ΣΣΣ> του Κώστα. <ΣΣΣ> σε πόσα χρόνια θα φτάσουμε στην εξόριξη, <ΣΣ> αν θεωρήσουμε ότι σεισμικέ έρευνε που βρίσκονται σε εξέλιξη, να το θυμίσουμε, δυτικά της Πελοποννήσου, νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης, ε, αποδειχθούν Ή Ίσως δεν φτάσουμε ποτέ. Μάλιστα, ξεκινάμε αισιοδοξία. <laughs> <laughs> πείτε λοιπόν. Πάντοτε είμαι χαρά τη αισιοδοξία μου, το λένε και οι φίλοι μου. <laughs> ε, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει ένα θέμα. Εγώ θα συγκρατήσω μια δήλωση του κύρου Κονοφάγου, που είναι πραγματικά ειδικό και γνώστη τη κατάσταση ε, στα ορυκτά. Όπου είχε δηλώσει την ίδια ακριβώ συζήτηση που κάνουμε σήμερα, την είχα κάνει με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά δέκα χρόνια πριν. Εκεί παραπέμπει το ίσως. Το ζήτημα είναι ότι από τα τεχνικά στοιχεία που υπάρχουν mm -hmm. είναι στην πραγματικότητα σε πολύ μεγάλα βάθη. Υπάρχουν πιθανότατα φυσικά αέρια, αλλά ο ρυθμός που μπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη των κοιτασμάτων και στην πώλησή τους, απαιτεί τουλάχιστον μία δεκαετία. Αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να είμαστε συμβατοί με τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο του κλίματος, αυτό είναι πρακτικά δύνατο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι... Αυτό είναι μια παράμετρος που βάζετε που έχει να κάνει κυρίως με το αν πρέπει να πάμε στην εξόριξη. Όχι, αυτό εφόσον... είναι δέσμευση της χώρας. Είναι ανεξάρτητα αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει εμένα. Εσάς, οποιοδήποτε τον... οποιοδήποτε. Ε, υπάρχει μια δέσμευση τη χώρα. Λέτε δηλαδή ότι αυτέ οι εξορίξει αντίκειται στι δεσμεύσει που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο τη αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση. Λέω ότι χρονικά δεν βγαίνει. Δηλαδή, αν έχει κάποιε δεσμεύσεις μέχρι το 30 και ορισμένες μέχρι το 50, δεν είναι πιθανότατα οικονομικά συμφέρον για οποιαδήποτε εταιρεία να προχωρήσει σε μία εξόριξη, δεδομένου ότι πρέπει να φτιαχθούν και υποδομές μεταφοράς, υγριοποίησης Βλέπουμε και πάει Βλέπουμε όμως ότι ήδη μια εταιρεία υποδομες μεταφορας υγριοποιησης και βλεπουμε ομως είναι η ExxonMobil, δεν μιλάμε και για την οποιαδήποτε εταιρεία, να λαμβάνει ε, τις ε, έρευνες, που σημαίνει ότι βλέπει δυναμική προοπτική πιθανότητες σε αυτή την ιστορία. Προφανώς είναι μια ένδειξη, αλλά να θυμίσω ότι στις, στις συζητήσεις με την Exxon Mobil είχαν ξεκινήσει πριν τέσσερα χρόνια. Είχα συμμετάσχει και εγώ ως junior μέλος της αντιπροσωπείας μας. Ε, υπήρχε συμφωνία, ήταν έτοιμη να γίνει και δεν το ξεκίνησε. Γιατί δεν το ξεκίνησε, διότι Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένα είναι ότι έβλεπε στι προβλέψει τη για, για την πράσινη μετάβαση. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, κατά πόσον θα επενδύσει ε, σε ένα κοίτασμα αρκετά βαθύ και με μια προοπτική απόσβεση στα 20 έτη, όταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όχι μόνο η Ελλάδα, έχει αναλάβει δεσμεύσει ακριβώς απομάκρυσες από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι ο ένας λόγος και ο δεύτερος είναι επειδή συνδέεται λίγο με τη λογική των παραγόγων. Ξέρετε, όταν αποκτάς την ιδιοκτησία ενός οικοπαίδου, το εισάγεις και ως παράγωγος, ως μικρό παράγωγό, ως συντελεστή ενός παραγόγου, εν δυνάμει ε, ε, εξορίξεων. Αυτό κατατίθεται, μπαίνει μέσα στη Νέα Υόρκη, βγαίνουν λεφτά από αυτή την ιστορία, σαφές. Χρηματιστηριακά. Ναι. Χρηματιστηριακά και κατά συνέπεια αυτό πρέπει και να συντηρηθεί. Εμένα μου κάνει εντύπωση, παραδείγματος χάρη, που γίνονται έρευνες Νοέμβριο. Έρευνες λογικά σεισμικές γίνονται το καλοκαίρι όπου οι θάλασσες κατά τεκμήριο είναι κάπως πιο ομαλές. Ήρεμα. Άρα είναι ένα στοιχείο ότι έχουμε. Έχετε δεχόμενης... ανοίξει δύο θέματα μέχρι τώρα. Επειδή το ένα είναι αυτό, συμμετείχατε τότε πριν τέσσερα χρόνια στι ε, συζητήσει που έγιναν με την ExxonMobil, που τότε ήταν πιο διστακτική. Τι άλλαξε. Δεν ήταν διστακτική. Συμφωνήσαμε, έκλεισε. Ήταν έτοιμη να ξεκινήσει. Γιατί για τέσσερα χρόνια δεν ξεκίνησε, Αυτό είναι το ερώτημα μου. Άρα το ένα ερώτημα είναι γιατί ξεκινάει τώρα και όχι Μάλιστα. πριν από τέσσερα χρόνια τι έχει αλλάξει. Ε, και το δεύτερο ερώτημα είναι. Ε, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο χρονοδιάγραμμα που μας δίνετε εσείς και σε αυτό που έδωσε ο Υπουργό Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, είπε ότι σε τρία χρόνια ε, είναι πιθανό να έχουμε ποσότητες φυσικού αερίου που θα διασφαλίσουν την αυτονομία της Ελλάδας στην ενεργειακή για μια δεκαετία. Ε, έργο να μπορεί να το, να το, κάνει, αλλά είναι αδύνατο. Και δεν είναι θέμα του κυρίου Κρέκα, ούτε εγώ είμαι ειδικό, ούτε ο κύριο Κρέκα νομίζω στι εξορίξει. Εγώ ακούω λένε οι οι ειδικοί λένε από 5 έω 7 χρόνια για να είναι εμπορεύσιμο. Ε? Δηλαδή να τελειώσουν τα τρισδιάστατα, να γίνουν οι γεωτρήσει, να φτιαχτούν υποδομέ, να γίνει μεταφορά, να φτάσει στην αγορά. Μήπω όμως η θέση τη ελληνική κυβέρνηση και του κυρίου Σκρέκα ήταν συγκεκριμένα για χερσαίο έδαφο και όχι για τη θάλασσα. Γιατί παράδειγμα, υπάρχει και το κοίτασμα των Ιωαννίνων. Μήπω εκεί αναφερόταν αυτή η διαδικασία που φαντάζομαι, δεν είμαι ούτε εγώ ειδικό προφανώ, αλλά. Το έδαφο είναι ενδεχομένω πολύ πιο εύκολη η εξόριξη των υδρογοναθράκων από ό,τι στη θάλασσα. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά θα σα θυμίσω. Κοιτάξτε, κάθε φορά διαμορφώνεται ένα μύθο. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει, όταν μια κυβέρνηση στριμώχνεται για διάφορου λόγου, θα το πω έτσι, βγάζει κανένα λαγό από το μανίκι. Ε, ο λαγό σε αυτή την περίπτωση είναι οι εξορίξει. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια. Είναι αλήθεια ότι δεν είμαι ιδιαίτερα φιλοκυβερνητικό, οπότε ίσω είμαι μεροληπτικό στην κρίση μου. Αλλά θέλω να σημειώσω γι' αυτό. Εγώ θυμίζω τη δεκαετία του 70, πρωτοσέλιδα τη απογευματινή διαφορών εφημερίδων, βραδινή τότε, με την εξόριξη στη Θάσο. Θα πλουτίσουμε, θα, γίνουμε, θα κυκλοφορούμε με κελεμπίε, θα καλυφθούν οι ανάγκε τη χώρα πλήρω. Αυτή τη στιγμή θα σα πω ένα πρακτικό που δεν το θίγει κανένα εύκολο. Από τη Θάσο, το κράτος, εταιρεία βέβαια κάνει ιδιωτική την εξόριξη, δεν γνωρίζει πόσα βαρέλια βγαίνουν ημερησίω. Βρείτε μου έναν άνθρωπο να γνωρίζει από το κράτος πόσα βαρέλια βγαίνουν ημερησίω. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε να το κάνουμε ρεπορτάζ και να πραγματικά αν θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Να μην γνωρίζει το κράτο τι παραγωγή έχουμε. Κύριε Μπράχο, καταλαβαίνουμε ότι λέτε πω η κυβέρνηση ουσιαστικά χρησιμοποιεί ε, την προπτική των εξορίξεων και την έναρξη των ερευνών ε, για να γυρίσει την ατζέντα σε ένα θετικό ε, αφήγημα επειδή δέχεται πολιτικές πιέσεις και είναι πολιτικά πιεσμένοι. Εγώ αυτό κατάλαβα αυτό από είναι. την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχουν όμως και γεωπολιτικοί παράγοντες ε, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτές τις έρευνες αυτή τη στιγμή και τι εννοώ, έχουμε την Τουρκία και τη Λιβύη να ετοιμάζουν ενδεχομένως και έρευνες πάνω στις γκρίζα ζώνες της, του παρανομου τουρκολιβικού Τουρκο-Λιβικού Συμφώνου και από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να είναι και μια κίνηση γεωπολιτική απάντηση αυτής της Ελλάδας ότι ξεκινάμε εμεί πρώτοι έρευνες στις συγκεκριμένες περιοχές. Δεν έχει μια λογική διπλωματική έστω. αυτή. Αυτό. Και αυτό εντάσσεται κατά τη γνώμη μου στο πλαίσιο του προβλήματος. Αυτή η κυβέρνηση ξεκίνησε ως μία σύγχρονη μοντένα κυβέρνηση, με ιδιαίτερες δυνατότητες να μπορέσει να πλησιάσει τον κόσμο επικοινωνιακά, ότι περνάμε, αλλάζουμε σελίδα και οτιδήποτε. Στην πράξη όμως, όταν άρχισαν να βγαίνουν διάφορες αστοχίες της, ας το πούμε έτσι, δεν έχει νόημα να αναφερθούμε διαφορετικά, προσπάθησε... Εμφανίστηκε ξαφνικά ένα πρόβλημα υψηλών τόνων με την Τουρκία. Ε, εμφανίστηκε, μπαίνει στο γεωπολιτικό παιχνίδι ε, η ιστορία με τις έρευνες. Αν πας σε μια ακρούλα, διότι αν είναι γεωπολιτικό το θέμα, υπάρχουν δύο πρώτες βασικές λύσεις. Η μία είναι άμεση επέκταση στα 12 μίλια γύρω από την Κρήτη. Mm -hmm. Αυτό δεν το κάνει. Και μάλιστα έχοντα την πλήρη. Δεν το κάνει, λέει ότι επιφυλάστε να το κάνει Ωραία. σε χρόνο που εκείνη προφανώς, θα θεωρήσει ότι είναι εθνικά συμφέροντα. θα εδώ και 40 χρόνια. Αλλά το ξεπερνάω και αυτό, διότι σε αυτή την περίπτωση έχει και την πλήρη στήριξη από όλη την αντιπολίτευση. Εγώ θυμίζω ότι στην περίπτωση τη συμφωνία με τη Μακεδονία, που ήταν επίση ένα γεωοικονομικό θέμα, όταν πήγαινα συχνά, γιατί αγαπάω τη Θεσσαλονίκη και έχω και πολύ καλού φίλου όχι οι φίλοι μου, αλλά είναι αλήθεια στις δημόσιες εκδηλώσει με αποκαλούσαν προδότη. Ε, θέλω, γιατί σας το λέω, η πίεση είναι τελείως διαφορετική, γιατί πολλοί θέτουν ερώτημα, γιατί δεν το κάνατε εσείς όταν ήσασταν mm -hmm. κυβέρνηση. Παρά τα Άρα... θεωρείτε λάθος ή θεωρείτε ότι είναι μια σωστή κίνηση στο γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζετε και στο διπλωματικό παιχνίδι που παίζετε ε, να κάνουμε έρευνες ε, προλαβαίνοντα την αντίστοιχη ε, κίνηση της Τουρκίας. Διευκρινίζω, δεν κάνουμε εμείς έρευνες. Κάνει η ExxonMobil, ένα. Δεύτερον, το κάνει σε σημείο, αν θέλετε, που δεν είναι επικίνδυνο. Τα επικίνδυνα σημεία είναι νοτίως της Κρήτης, διάφοροι αναλυτές που έχετε φέρει στα γεωστρατηγικά έχουν αναφερθεί σε αυτό. Δεν κάνει έρευνα εκεί. Κάνει σε ένα σημείο που όσο το δυνατόν είναι... Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης αντίδρασης, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κεντρικό σημείο για την Τουρκία. Λοιπόν, το κάνεις και δεν το κάνεις. Δεν κάνεις τα 12 μίλια. Δεν το κάνεις από την άλλη. Δεν προχωράς και σε διάλογο με μια πρωτοβουλία, όχι με την Τουρκία υποχρεωτικά, αλλά στην Ανατολική Μεσόγειο, για τη συζήτηση ενεργειακή συνεργασία. Θέλουμε πράσινα, θέλουμε ε, floating ε, ε, Ανεμογεννήτριες θέλεις ε, να, κάνεις, ε, Κύριε ε, κ, να κ. ρυθμίσεις τι ΑΟΖ. Αν ε, αυτές οι έρευνες δεν είναι συμφέρουσες οικονομικά για την Ελλάδα και ενδεχομένω θα πάνε πολύ σε μήκο χρόνου. Το ίδιο κάνει και η Τουρκία. Έχει βγάλει πολλές φορές ερευνητικά σκάφη στο Αιγαίο, στην περιοχή μάλλον και νοτίως, σε διάφορες περιοχές τέλος πάντων, για να κάνει έρευνες. Άρα... Και η Τουρκία είναι για να κατοχυρώσει δικαιώματα το κάνει αυτό και όχι επί της πράγμαση για να βγάλει φυσικό αέριο. Η, η Τουρκία πρώτον είναι κρατική εταιρεία πετρελαϊκή που κάνει. Εκμιστώνει βέβαια, εκμιστώνει σκάφος, αλλά το κάνει η ίδια κρατική εταιρεία. Επίσης είναι συνοδεία ε, τουρκικών ε, καραβιών της, ε, του πολεμικού ναυτικού σαφώς προσπαθεί να δημιουργήσει τα τελεσμένα. γι' αυτό το λόγο και η δική μας κυβέρνηση είχε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση στο θέμα των ερευνών, σεισμικών ερευνών και τότε υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί σημαντικό υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα ότι δεν έχουμε ανακοινώσει ΑΟΣ ως, ως χώρα τόσα χρόνια Κατά συνέπεια, οι λεονταρισμοί εμέναν πάντοτε με καθιστούν προβληματισμένο. Μάλιστα. Κύριε Μπράχο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία ε, στον μακρύ ορίζοντα των ερευνών <laughs> να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα Εγώ και σας να δούμε ευχαριστώ. πώς εξελίσσεται. Να είστε καλά, κύριε. Και να συζητήσουμε σας... και το καλύτερο για την πατρίδα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μπράχος, ο πρώην γραμματέας, γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου α, Εξωτερικών και εμείς τώρα από